Θα πάω σήμερα στην κυρία Κέρι Μαυρομάτη, η οποία είναι νομικός και διδάκτορας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας της Νομικής Σχολής των Αθηνών και με το ναυτιλιακό έχει άμεση σχέση και επίγνωση. Άρα θα μας λύσει και μερικές απορίες στις λεπτομέρειες σήμερα. Καλημέρα κυρία Μαυρομάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που μετά από αρκετό καιρό με φιλοξενείτε. Κυρία Μαυρομάτη, για πείτε μου καταρχάς μια συνολικότερη θεώρηση αυτής της κατάστασης. Κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου για το τι ακούγεται και λέγεται όλες αυτές τις μέρες, που είναι απαράδεκτο νόμο και ουσία για μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν είμαστε Ζιμπάμπουε. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ναυτικές χώρες του κόσμου. Έχει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι τα πλοία δεν κυκλοφορούν έτσι όπως θέλει το οργανωμένο διεθνές έγκλημα παράνομης θαλάσσιας μεταφοράς παράνομων μεταναστών. Υπάρχει ένα διεθνές νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, από ευρωπαϊκούς κανόνες και από εθνικούς κανόνες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα πλοίο επειδή έτσι το θέλει το οργανωμένο διεθνές έγκλημα της παράνομης θαλάσσιας μεταφοράς, να το φορτώσουμε, ένα αλλιευτικό αναξιόπλοιο πλοίο, να το φορτώσουμε με όσους θέλουμε επιβάτες, ενώ είναι αλλιευτικό να το κάνουμε επιβατικό. Να το πάρουμε αυτό το πλοίο, όπως λέτε, χωρίς να έχει σημαία, χωρίς να έχει πιστοποιητικά αξιοπλοείας, χωρίς να έχει την κατάλληλη σύνθεση, να το πάρουμε από ένα λιμάνι της Αιγύπτου, χωρίς έλεγχο του κράτους λιμένους, όταν έχουμε διεθνή νομοθεσία για την υποχρέωση του κράτους λιμένους ελέγχων στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι. Ποιοι επιβιβάζονται, πόσοι επιβιβάζονται, τι μεταφέρουν αυτοί που επιβιβάζονται, έχουν γνήσια έγγραφα ταξιοδοτικά, έχουν πιστοποιητικά υγείας. Επίσης, έρχεται στο λιμάνι της Λιβύης. Γιατί επιλέγει το συγκεκριμένο λιμάνι της Λιβύης, το Τομπρούκ, για το οποίο είναι γνωστό, είχατε και πέρυσι στην Κρήτη, πάλι με 500 άτομα αλλιευτικό, το οποίο έκανε την ίδια διαδρομή. Mm-hmm. Επίσης, το Μάιο, στη Μάλτα, το ίδιο πράγμα, πάλι αλλιευτικό με υπεράριθμο αριθμό επιβατών. Συνεχίζεται αυτή η πρακτική, επιλέγονται διαδρομές, οι οποίες είναι διπλάσιες από ότι αν επιλέξουν ένα δυτικό λιμάνι της Λιβύης για να φτάσουν στην Ιταλία. Και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι δεν υπάρχει έλεγχος. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσουμε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτό το πλοίο. Καταρχήν, έχουμε ένα πλοίο, όπως είπατε εσείς, χωρίς σημαία. Δηλαδή, έχουμε ένα πλοίο το οποίο δεν έχει ατομικά στοιχεία, στοιχεία εξατομίκευσης πλοίου, το οποίο είναι απαραίτητο για να κυκλοφορεί, για να πλέει ένα πλοίο στη θάλασσα. Δεν μπορεί να πλέει ένα πλοίο και να είναι πλοίο φάντασμο. Αυτά στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τα λέγαμε phantom ships. Είναι τα πλοία φαντάσματα, τα οποία δεν έχουν στοιχεία εξατομίκευσης, δεν έχουν έγγραφα νοιολόγησης, δεν έχουν έγγραφα κυριότητας, δεν έχουν έγγραφα τεχνικών χαρακτηριστικών πλοίων. Αυτά είναι τα πλοία φαντάσματα των διεθνών πλοίων. Δεύτερον, έχουμε ένα υποβαθμισμένο πλοίο. Τα λεγόμενα αυτά που λέμε και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στα πλαίσια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υποβαθμισμένα πλοία. Τα οποία υποβαθμισμένα πλοία είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλά χρόνια και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τα ατυχήματα του Prestige και του Erika, των μεγάλων διεξαμενοπλοίων τα οποία κατέστρεψαν την ΑΟΣ των κρατών μελών, αυτά τα πλοία έχει εκδοθεί οδηγία να μην προσεγγίσουν κοινοτικά λιμάνια. Ονομάζονται banned ships. Πλοία τα οποία απαγορεύεται να προσεγγίσουν διότι αποτελούν ζωντανή απειλή κινδύνου για το θαλάσσιο περιβάλλον, για τα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα αναφέρει. Αλλά ξεκινάμε από το πρώτο, ότι έχουμε ένα πλοίο φάντασμα, και δεύτερον έχουμε ένα υποβαθμισμένο πλοίο. Πείτε μου κάτι, επειδή είπατε το λιμάνι, το κύριο λιμάνι, το βασικό λιμάνι Απόπλου, που ήταν από την Αίγυπτο και συνέχεια. Από την Αίγυπτο. Εκεί υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Μισό λεπτό. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ, κυρία Μαυρομάτη. Άντε και έφυγε.
Γιατί όχι, το άφησαν. Ακούστε, ακούστε. Ακούστε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκεί περιπλέκεται όλο. Ναι, όλη μισό λεπτό, δεν έχετε ακούσει το ερώτημα. Δεν, λέω... δεν είναι άντε και έφυγε. Δεν θα κάνουν το έφυγε. Δικαστή οι δημοσιογράφοι. Έφυγε όμως, κυρία Μαυρομάτη, ακούστε. Εγώ δεν. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Μάλιστα. Εγώ όμως το λέω ακριβώς. Έφυγε έτσι, το παίρνω και φεύγω. Έφυγε έτσι όμως. Δεν έφυγε έτσι. Έφυγε έτσι. Δεν έπρεπε να φύγει, αλλά ναι. Πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη. Γιατί αυτό έφυγε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αλλά μην βιάζεστε. Παρακαλώ, μην βιάζεστε. Άντε και έφυγε, αυτό εννοούσα, ότι τελικώς έφυγε. Έπρεπε εξ αρχής το λιμάνι, το βασικό απόπλου που είναι στην Αίγυπτο, να σημάνει συναγερμό, να βγάλει λιμενικό, δεν ξέρω τι, να το σταματήσει. Και ταυτοχρόνως, επειδή έχετε επίγνωση, καταγράφονταν η κίνησή του. Βεβαίως. Βεβαίως καταγράφονται η κίνηση του πλοίου. Υπάρχει το Vessel Traffic System, το VTS το λεγόμενο, που καταγράφεται, ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Καταγράφουμε από τη στιγμή που φεύγει ένα πλοίο πώς κινείται. Υπάρχει ο απαιτούμενος επίγειος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και στα κράτη λιμένος και στα κράτη σημαίας. Βέβαια, εδώ μιλάμε για κράτη λιμένος και παράκτιο κράτος, το οποίο έχει τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να παρακολουθεί το πλοίο από τη στιγμή που φεύγει μέχρι τη στιγμή που φτάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως μου λέτε, στο λιμάνι. Στο λιμάνι που φεύγει ισχύει ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων, τον οποίο τον θεσπίσανε οι μεγάλοι για να ελέγχουν τις τρομοκρατικές ενέργειες και τις ενέργειες του οργανωμένου εγκλήματος στα λιμάνια. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε λιμάνι υπάρχει ο υπεύθυνος ασφαλείας λιμένος, υπάρχει το σχέδιο ασφαλείας λιμένος. Δηλαδή, ποιοι μπαίνουν, πόσοι μπαίνουν, ποιοι επιβιβάζονται, πόσοι επιβιβάζονται. Αυτά υπάρχει σχέδιο και υπάρχει υποχρέωση αναφοράς με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Η Αίγυπτος είναι κράτος μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Άρα... είναι μέλος και του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Άρα, ο πρώτος υπόλογος εδώ είναι η Αίγυπτος ως κρατική Βεβαίως, οντότητα. Είναι η Αίγυπτος. Μάλιστα. Και ως παράκτιο κράτος. Και ως κράτος λιμένος, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι κράτος μέλος και έχει την ευθύνη αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων αυτών, ό,τι έχει σχέση με το λιμάνι. Αλλά επίσης έχει υποχρέωση και ευθύνη εφαρμογής, εκτός από την ασφάλεια των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με βάση τον κώδικα της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, υπάρχουν και οι κανόνες του πλοίου. Δεν μπορεί ένα κράτος λιμένος και ένα παράκτιο κράτος να αφήσει να φύγει ένα πλοίο χωρίς να κάνει τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις. Πρέπει να κάνει επιθεωρήσεις και για το αξιόπλοιο του πλοίου και για το πλήρωμα. Δηλαδή, το πλοίο που φεύγει έχει τις διεθνείς απαιτήσεις για να λειτουργήσει ως επιβατικό. Διότι αυτό λειτουργήσει ως επιβατικό. Δεν λειτουργήσει ως αλλιευτικό για το σκοπό το οποίο έχει κατασκευή και εξοπλισμό που δεν είχε, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργεί σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. Λοιπόν, έχει ένα αλλιευτικό το οποίο φέρει από το λιμάνι του, το οποίο έχει επιβιβάζει επιβάτες και δεν ελέγχει το κράτος λιμένος ποιο είναι αυτό το πλοίο. Τα πιστοποιητικά του, τη σύνθεση του πλοίου, πώς φέρει αυτό το πλοίο. Έχει υποχρέωση επιθεώρησης. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Κυρία Μαυρομάτη, λέει πώς καταγράφεται εκτός πλοίου, διότι το πλοίο φέρει πόμπο. Αν δεν είναι ενεργοποιημένος, πώς γίνεται η καταγραφή. Έχει άλλα συστήματα, να πω εγώ. Υπάρχουν άλλα συστήματα του παράκτιου κράτους. Μάλιστα. Τώρα. Υπάρχουν συστήματα πάει... του παράκτιου κράτους με το οποίο παρακολουθείται. Αυτό βέβαια υπάρχει και υποχρέωση στα νέα πλοία να υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία για την έγκαιρη. Για να μπορείς με εύκολο τρόπο να βρεις τη θέση του πλοίου, αλλά αυτά είναι συστήματα τα οποία μπαίνουν στα καινούργια πλοία. Εδώ, όπως είδαμε, αυτό ήταν ένα πλοίο μεγάλης ηλικίας. Είναι ο ορισμός του υποβαθμισμένου πλοίου, του αναξιόπλου πλοίου, το οποίο δεν έπρεπε να κυκλοφορεί. Σαφές. Και αντί να ψάξουμε να βρούμε γιατί κυκλοφορεί και ποιος έχει ευθύνη που κυκλοφορεί, μπαίνουμε όλοι στο τρυπάκι των ΜΚΟ και ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει ευθύνη για την ορολογία και τη διάσωση. Θα φτάσουμε εκεί. Αυτά είναι τραγικά. Ένα το ζητούμενο. Λοιπόν, η Αίγυπτος έχει σαφώς, λέτε, ευθύνες. Δεύτερον. Ευθύνη και ως κράτος λιμένος και ως παράκτιο κράτος και με την νομοθεσία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στην οποία είναι κράτος μέλος,
που πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και που είναι για την, για την κατασκευή και εξοπλισμό και σύνθεση του πλοίου, τους ελέγχους που πρέπει να τηρεί και τους ελέγχους τους οποίους πρέπει να τηρεί σε σχέση με την ασφάλεια του λιμένου και τη λιμενική εγκαταστάσεως. Είναι δύο πλαίσια διεθνών κανόνων τους οποίους όφιλε να τηρεί η Αίγυπτος και οφείλει να λογοδοτήσει. Μάλιστα. Εκτός αν είναι μέσα στο κόλπο. Πάμε τώρα. Αν είναι μέσα στο κόλπο ο υπεύθυνος ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης, σας πληροφορώ ότι έχει ποινικές ευθύνες. Πρέπει να έχει η Αίγυπτος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Λιμένων, έχει ποινικές ευθύνες ο υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, διότι υπάρχει και ένα σχέδιο ασφαλείας λιμενικές εγκατάστασης, το οποίο οφείλει και έχει την ευθύνη ποινική και αστική ο υπεύθυνος ασφαλείας λιμένος να τηρεί και έχει και μια επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση των κανόνων σε σχέση με την ασφάλεια λιμενικής εγκατάστασης. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Μέσα στην θαλασσοπλοεία. Νομίζω είναι ρυθμισμένα. Το διευκρινίζεται απόλυτα. Πάω στο Τομπρούκ, δεν θα σταθώ πολύ στο Τομπρούκ, με την έννοια ότι η Λιβύη είναι μια διαλυμένη χώρα, το ξεχνάμε αυτό, όπου έχει βιλαέτια παρότι έχει υποχρεώσεις διεθνούς. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Εκεί ανοιχτά. Όχι, να σας διακόψω λίγο, αν θέλετε. Σε σχέση με την Λιβύη, από ό,τι εγώ έχω διαβάσει, η Λιβύη, τουλάχιστον στα δυτικά της λιμάνια, ασκεί ελέγχους. Στα δυτικά. Εδώ είναι ανατολικά όμως. Αυτό είναι ανατολικά. Και επιλέγουν λοιπόν οι εγκληματίες της μεταφοράς ανθρώπινων ψυχών και εκμετάλλευσης ανθρώπινων ψυχών για να παίρνουν την διπλάσια αμοιβή. Τα και για να μην ασκούνται, ναι, γιατί είναι ακριβώς διπλάσια η αμοιβή και ιδίως την καταβάλουν οι Σύριοι, οι οποίοι επιδιβάζονται. Σύριοι και Αιγύπτιοι είναι οι περισσότεροι αυτοί που έχουν τα λεφτά και δίνουν διπλάσια λεφτά στους εγκληματίες αυτούς. Λοιπόν, και επιλέγουν το Τομπρούκ διότι αφενός δεν γίνεται έλεγχος επιθεωρήσεως πλοίων εξοπλισμού και σύνθεσης πληρώματος, αφετέρου δεν υπάρχει εκεί ακτοφυλακή η οποία να κάνει την έρευνα. Μάλιστα. Των τώρα, πλοίων των οποίων προσέξτε. Οπότε είναι ηθελημένη και σκόπιμη παράνομη ενέργεια του διακινητή. Πάω τώρα λοιπόν ηθελημένη, παράνομη και σκόπιμη. Πάω στο εξής. Έξω από τις λιβικές ακτές έχετε 4 διεθνείς εκτρομάρα τους επιχειρήσεις επιτήρησης. Βρετή Ειρήνη, βρετή Frontex, βρετή ΝΑΤΟ, βρετή Συμφωνία Λιβύης. Καλά, με τόσο στόλο που κάνει και νιοψίες για παράνομο υποτίθεται οπλισμό. Κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι, κυρία Μαυρομάτη. Σίγουρα το παίρνουν. Δεν είμαστε αφελείς, ούτε έχουμε νοημοσύνη. Πώς το λένε, πουλιού, για να μην αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι είναι στο κόλπο. Είναι, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, είναι ένα διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Και όταν σας λέω ότι είναι ένα διεθνές οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι προσωπική μου άποψη. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Αστυνόμευση που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που την οποία έχει, την οποία σύμβαση της ιδρύσεώς της την έχει κυρώσει η Ελλάδα με τον νόμο το 2605 του 1998, καθορίζει την έννοια της εμπορίας ανθρώπων, η οποία είναι μια μορφή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Και τι λέει, ποια είναι η εμπορία ανθρώπων την οποία κάνουν οι νοικιό που έχουμε στην Ελλάδα και τις κανακεύουμε. Λοιπόν, λέει ότι οργανωμένο έγκλημα και εμπορία ανθρώπων είναι όταν διευκολύνεται η παράνομη μεταφορά, η παράνομη είσοδος και η παράνομη διαμονή για κερδοσκοπικούς λόγους και για εκμετάλλευση των ανθρώπων, το οποίο βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, στην τρίτη χώρα που μπαίνουν, με σκοπό να αποφύγουν τους ελέγχους στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα. Αυτό το λέει η Europol. Δεν το λέω εγώ. Επίσης, η ΟΗΕ και το 2000 έχει πει ότι η παράνομη θαλάσσια μεταφορά και η παράνομη διακίνηση αποτελεί μορφή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, η Διεθνής Σύμβαση για την θαλάσσια κυκλοφορία, για τη θαλάσσια κυκλοφορία λεγόμενη FAL, η οποία έχει υιοθετηθεί στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας αυτού του οργανισμού έχει εκδώσει αποφάσεις
που λέει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι όλα τα κράτη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Αίγυπτος και η Λιβύη, θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να μειώνουν τις πρακτικές, τις αθέμητες πρακτικές, με τις οποίες οι διάφοροι χρησιμοποιούν πλοία για να επιλέγουν ανασφαλείς πρακτικές και ανασφαλή πλοία για να μεταφέρουν ανθρώπους ή φορτία. Αυτή υπάρχει η εγκύκλιος, κατά κάποιον τρόπο, απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού από τη δεκαετία του 1990. Και αυτά εγώ από πού τα ξέρω. Εγώ ήμουν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στα όργανα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και μετήχα και στην Επιτροπή Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και στις διάφορες υποεπιτροπές. Οπότε τα γνωρίζω ότι αυτά ακριβώς συνέβησαν, αλλά αυτά μπορεί να τα βρει και οποιοδήποτε. Αν πατήσει IMO.org θα βρει όλη την νομοθεσία η οποία υπάρχει σχετικά με το με ποιο τρόπο τα πλοία πλέουν στην θάλασσα και ποια είναι η ευθύνη τόσο των παρακτίων κρατών όσο των κρατών λιμένων όπως των πεντοκρατών σημαίων. Άρα... το ζήτημά μας είναι η ευθύνη αυτών για να σταματήσουν να επιτρέπουν αυτά τα πλοία να φεύγουν από τα λιμάνια τους ή από τις ακτές τους. Άρα, κυρία Μαυρομάτη, αφενός μεν Αίγυπτος, Λιβύη, αφετέρου δε τέσσερις επιχειρήσεις δεν είδαν, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, όλοι αυτοί κατά τη γνώμη σας μπορούν με μια επίσημη καταγγελία αναφορά να κληθούν για εξηγήσεις, δεν ξέρω σε ποιο διοικητικό όργανο. Όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε, το θέμα της αρρωγής και της διάσωσης, αλλά και επίσης και καθώς το θέμα της έρευνας και διάσωσης, είναι δύο διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα. Όχι, όχι, άλλο λέω. Όλοι αυτοί που το άφησαν... Οιοσδήποτε δεν μπορεί να καταγγείλει οιοδήποτε. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο... Α, δεν μπορεί να πει δηλαδή η χώρα... Όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο ή ένα πλοίο... Μισό λεπτό, κυρία Μαυρομάτη, εσείς τα ξέρετε, αλλά δεν τα ξέρουμε όλοι. Μισό λεπτό. Άλλο ρωτώ. Μπορεί μια χώρα με μια οργανωμένη υπηρεσία ή ένας θεσμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω για παράδειγμα, να πει ότι καταγγέλλω την Αίγυπτο γι' αυτό, μπορεί να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα διότι δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα μόνο για τα κράτη-μέλη να ελέγξει τα κράτη-μέλη της για μη εφαρμογή των κανόνων, των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και την κυκλοφορία των πλοίων. Ποιος μπορεί να το κάνει? Ο IMO, θεσμικό πλαίσιο. Ο IMO μπορεί να την καταγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Αίγυπτο και τη Λιβύη, όπως μπορεί να την καταγγείλει και πρέπει να την καταγγείλει όταν θα καταρτήσει τις αναφορές της που έχει υποχρέωση να τις καταρτήσει, να τις καταρτήσουν οι ευρωπαϊκές αρχές και να τις στείλουν στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για το πώς έγινε αυτό το ατύχημα εντός υπολών εισαγωγικών και πάλι ναυάγιο, διότι δεν είναι ούτε ναυάγιο, διότι το ναυάγιο συμβαίνει από τυχαίο συμβάν στη θάλασσα. Εδώ δεν έχουμε τυχαίο συμβάν στη θάλασσα, δεν είναι καιρικές συνθήκες ή ξαφνικά χάλασε η μηχανή διότι το πλοίο ήταν αξιόπλο. Εδώ έχουμε μια προδιαγεγραμμένη ανθρωποκτονία και προσβολή του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τις παράνομες πράξεις, ενώ ήξεραν και ότι μπορεί να συμβεί αυτό, ήθελαν να συμβεί αυτό για να προκαλέσουν την εφαρμογή των διατάξεων της έρευνας και διάσωσης. Αυτός είναι ο στόχος τους, με ποιο σκοπό να προκαλέσουν την έρευνα και τη διάσωση για να πάρουν τα χρήματα. Διότι μόνο έτσι μπορούν να τα πάρουν τα χρήματα, διότι για να προσεγγίσουν λιμάνια δεν μπορούν να προσεγγίσουν λιμάνια σε αυτή την κατάσταση, ευρωπαϊκά λιμάνια, σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτό το πλοίο. Υπάρχει η οδηγία για μπάνι της ύψεως, ώστε να μην μπορούν να προσεγγίζουν τέτοια πλοία στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Άρα τι πρέπει να κάνουν, επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά και τη σύμβαση για την αρρωγή και τη διάσωση και τη σύμβαση για την έρευνα και διάσωση, γιατί η μία σύμβαση είναι του 1910 που αφορά του πότε καλεί ο πλοίαρχος για αρρωγή. Και η δεύτερη περίπτωση είναι στην έρευνα και διάσωση που είναι η λεγόμενη SAR Convention, η σύμβαση του 1989, η οποία είναι για τις υποχρεώσεις των παρακτήων κρατών. Είναι δύο καθεστώτα διαφορετικά τα οποία θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του όταν θα πρέπει να προσφέρει αρρωγή και διάσωση. Γι' αυτό σας λέω ακούγονται πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να ακούγονται τόσο από δημοσιογράφους και πολύ περισσότερο από πολιτικούς, οι οποίοι και τρομάρα τους διεκδικούν και την ψήφο του ελληνικού λαού που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πείτε μου, κυρία μου. Δεν ξέρουν το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της αρρωγής και της διάσωσης ή κυκλοφορίας ανασπλίου. Πείτε μου, κυρία Μαυρομάτη, οι ευθύνες λέτε είναι αυταπόδεικτες με βάση τους κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις και από το λιμάνι Απόπλου και από την πλευρά της Λιβύης. Η αυλεψία των τεσσάρων επιχειρήσεων είναι σαφές. Άλλος δικαιούται να παρέμβει, προσέξτε τι σας ρωτώ, αφού μιλάμε για πλοίο φέρετρο και μάλιστα με στόχο το κέρδος χωρίς κανένα κανονισμό, δηλαδή είναι από μόνο του μια πρόκληση δυστυχήματος. Δικαιούται οποιοδήποτε να παρέμβει από χώρες οι οποίες είναι παράκτιες. Δικαιούται ή όχι? Καταρχήν, εάν πάμε στις διατάξεις του Διεθνούς Ποινικού Κώδικα, του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Κώδικα, καταρχήν είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι εξανθρωποδισμός ανθρώπων, άρα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σίγουρα θα πρέπει να καταγγείλουν και τη Λιβύη και την Αίγυπτο για αυτό το οποίο έγινε. Και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Κατρούγκαλος και όλοι οι υπουργοί των εξωτερικών που σπέβδουν να καταδικάσουν πάρα πολύ εύκολα τη Ρωσία, επιτέλους ας κάνουν και μία καταγγελία και για τις χώρες αυτές, αλλά και για την Τουρκία. Αρκετά η υποκρισία τους. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Επίσης και εκεί μπορεί να γίνει καταγγελία. Και στη Γενική Συνέλευση και στην Επιτροπή Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να καταγγελθούν ευθέως και η Λιβύη και η Αίγυπτος. Μάλιστα. Και να μην επιτρέψει και ο κύριος Δένδιας που θέλει αμέσως να κάνει Γενικό Γραμματέα τον Τούρκο. Ο οποίος και αυτός θα έχει βάλει το χεράκι του σίγουρα για να έρθει από τη Λιβύη το καράβι στην Ελλάδα, να αλλάξει πορεία και να έρθει στην Ελλάδα για να έρχεται όλη η διεθνή κοινή γνώμη και η εθνική. Δημοσιογράφοι εντός πολλών εισαγωγικών να στρέφονται εναντίον της Ελλάδας και να κατηγορούν την Ελλάδα και την Ελλάδα. Κυρία Μαυρομάτη, σαφές αυτό που λέτε. Όμως εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο. Πέρασε λοιπόν με τον τρόπο που πέρασε από Αίγυπτο, από Λιβύη και από τέσσερις διακλαδικές υπερεθνικές επιχειρήσεις. Και ανεβαίνει προς τα πάνω. Μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας, άντε να πω και Ευρύχωρα και Μάλτας. Δικαιούται μία από αυτές τις δύο-τρεις χώρες να παρέμβει αφού οι υπόλοιποι σφυρίζαν κλέφτικα ή ήταν στο κόλπο και να το ακινητοποιήσει? Υπάρχουν δύο τρόποι. Αυτά είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα, παρακαλώ. Μπορούν να παρέμβουν. Είναι τα όργανα της Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι για παραβίαση κανόνων. Ναι, σύμφωνοι. Εκτός όμως από την παραβίαση κανόνων, η παραβίαση είναι εν δράση. Ρωτώ, μπορούν να παρέμβουν, να το ακινητοποιήσουν γιατί είναι φέρετρο? Όχι, δεν μπορούν να το ακινητοποιήσουν, κύριε Σαχίνη. Εδώ σας είπα ότι υπάρχουν δύο θεσμικά πλαίσια κανόνων. Λοιπόν, καταρχήν όπως ελέγχθη έπρεπε ο πλοίαρχος να ζητήσει βοήθεια. Ο πλοίαρχος σκόπιμα και εν γνώση του δεν ζήτησε βοήθεια. Γιατί δεν ζήτησε βοήθεια? Διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει ότι αν ο πλοίαρχος ζητήσει βοήθεια, τότε υπάγεται στην ποινική δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους, έστω και αν είναι στην ΑΟΣ, άλλο ένα τραγικό σφάλμα, και θέλω να το τονίσω τώρα και θα το τονίσω και τώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία να κήρυξει αποκλειστική οικονομική ζώνη η Ελλάδα. Μετά από αυτό το ατύχημα, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τα ατυχήματα του Έρικα και του Πρεστής που έγινε στην ΑΟΣ των κρατών μελών, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ. Λοιπόν, τώρα η ευκαιρία να ανακηρύξει η Ελλάδα ως, έχει καθορίσει το εξωτερικό της όριο και το έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το νόμο 4001 του 2011. Τώρα λοιπόν να πει σε όλη τη διεθνή κοινότητα ότι για να ασκήσω δικαιοδοσία και έλεγχο και να προλάβω ατυχήματα στην αποκλειστική μου οικονομική ζώνη, διότι τα 47 ναυτικά μίλια είναι εκτός χωρικών υδάτων, για να έχω λοιπόν τον έλεγχο και την δικαιοδοσία στην ΑΟΣ, και να ασκώ και προληπτικό έλεγχο, θα πρέπει να κηρύξω ΑΟΣ. Μα δεν έχεις ΑΟΣ με την Ιταλία οριοθετήσει? ΑΟΣ οριοθετήσει, αλλά δεν έχεις κηρύξει ΑΟΣ, κύριε Σαχίνη. Ούτε με την Αίγυπτο έχεις κηρύξει ΑΟΣ, ούτε όταν έκανες τη σύμβαση με την Ιταλία έκανες ΑΟΣ. Γι' αυτό και πήγε και έκανε τη διμερή συμφωνία ο Δένδιας με την Αίγυπτο για να ασκεί τις αρμοδιότητες στην ΑΟΣ η Αίγυπτος, επειδή δεν μπορεί να τις ασκήσει η Ελλάδα. Άρα μου λέτε, για να ασκήσεις
αρμοδιότητες και δικαιοδοσία, ναι, θα πρέπει να την έχει κηρύξει. Άρα μου λέτε η οριοθέτη. Μισό λεπτό. Άρα μου λέτε ότι η συμφωνία οριοθέτηση με την Ιταλία δεν σημαίνει και άσκηση δικαιωμάτων. Όχι δικαιοδοσία, όχι δικαιωμάτων, δικαιοδοσία αρμοδιοτήτων. Δεν έχει αρμοδιότητες η Ελλάδα, αυτές που προβλέπονται στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που έχουν οι χώρες οι οποίες έχουν κηρύξει ΑΟΣ. Μάλιστα. Ο κύριος Δένδιας δικαίωμα... αρνείται συστηματικά να κηρύξει ΑΟΣ για να δικαίωμα... μην στεναχωρεί την Τουρκία. Δικαίωμα έρευνας και διάσωσης ως χώρος ευθύνης στα διεθνή ύδατα υπάρχει? Βεβαίως. Η έρευνα και το δικαίωμα έρευνας και διάσωσης προβλέπεται από το άλλο θεσμικό πλαίσιο που είναι η Διεθνή Σύμβαση για την Έρευνα και τη Διάσωση, που είναι η Σύμβαση του 1979, η οποία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ασκήσουν αρρωγή και έρευνα και διάσωση στις περιοχές ευθύνης τους. Και εμάς είναι οι περιοχές ευθύνης μας, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για την Έρευνα και Διάσωση. Λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, έχω μια απορία. Δηλαδή αν μετέφερε όπλα ή ναρκωτικά, πάλι δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε? Είναι άλλη διεθνή σύμβαση η οποία προβλέπει για την παράνομη μεταφορά όπλων και για την παράνομη μεταφορά ναρκωτικών. Είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν κανόνες. Δεν αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε όπως το θέλουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά εμείς θεωρητικά. Θεωρητικά. Εδώ για τους. Κυρία Μαυρομάτη, μισό λεπτό. Εσείς, επαναλαμβάνω, τα ξέρετε άριστα, ίσως όσο ελάχιστοι νομοκανονικά. Όμως οι απλοί ακροατές δεν τα γνωρίζουν. Μου λέει εδώ συμπληρωματικά ο Γρηγόρης. Και πού το ξέρουμε ότι δεν μετέφερε και όπλα και ναρκωτικά εκτός από ανθρώπους, αφού ακούστηκε ότι κάποια δωμάτια ήταν κλειδωμένα, κλειδαμπαρωμένα. Πού το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να περιμένουμε. Γι' αυτό ακριβώς και οι διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν ότι πρώτον υπάρχει αποκλειστική εξουσία του πλοιάρχου να καλεί σε αρρωγή και σε διάσωση, και ότι δεν μπορεί το κράτος, το παράκτιο κράτος και η διοίκηση του παράκτιου κράτους να παρεμβαίνει για αρρωγή και διάσωση. Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τον καπετάνιο, ξέρουμε τον καπετάνιο, γιατί μας είπατε στην αρχή ότι έχουμε, και σωστά το είπατε, ένα πλοίο χωρίς σημαία, χωρίς όνομα, χωρίς ναυτιλιακά έγγραφα, χωρίς καπετάνιους, χωρίς τέτοια. Δεν το ξέρουμε, υπήρχε καπετάνιος. Γιατί από ό,τι διάβασα, το συντονιστικό κέντρο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μίλησε με τον πλοίαρχο και είπε, έδωσε μίλησε με κάποιον, εντολή ότι δεν θέλω βοήθεια. Μίλησε με κάποιον, το αν είναι πλοίαρχος ή όχι δεν το ξέρουμε. Μίλησε με κάποιον από τους 9, 10, 11, κάποιοι λένε είναι 12. Άλλοι λένε ο καπετάνιος πνίγηκε. Είχε δηλαδή 12 μέλη πληρώματος. Δεν το ξέρουμε καν τι ήταν αυτή. Μα εγώ υποθέτω, υποθέτω να κυρία Μαυρομάτη, εγώ υποθέτω ότι τι ακριβώς όπως σας είπα, στην υποχρέωση αναφοράς που έχει η διοίκηση του ελληνικού κράτους, που θα καταθέσει στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, υποχρεούται να πει ποια ήταν, πού βρισκόταν το πλοίο, ποιες διαδικασίες επιχειρησιακές αποφάσισε να εφαρμόσει, ποια ήταν τα μέτρα τα οποία αποφάσισε να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια που αντελήφθηκε ότι υπάρχει κίνδυνο, δηλαδή που λέμε στη φάση του κινδύνου. Όλα αυτά θα πρέπει να καταγραφούν, διότι ακόμη και ο δικαστής όταν πάει να δικάσει και να πει εάν το πλοίο βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί η έννοια του κινδύνου είναι νομική έννοια. Έτσι, δεν είναι κίνδυνος όπως το θεωρεί ο καθένας, είναι νομική έννοια. Λοιπόν, κρίνεται κατά πόσον υπάρχουν τα κριτήρια του κινδύνου. Δεύτερον, κρίνεται κατά πόσον υπήρχε καπετάνιος, και αν ο καπετάνιος η άρνησή του να παρασχεθεί αρρωγή και βοήθεια από το παράκτιο κράτος, αυτή η ρητή του άρνηση παροχής βοήθειας, εάν αυτή η άρνησή του ήταν εύλογη και αν ήταν αντίθετη με τα χρηστά ήθη, δηλαδή δεν ήθελε με τίποτα να παρέμβει το παράκτιο κράτος και να παράσχει βοήθεια. Γιατί? Δηλαδή ένας συνετός πλοίαρχος όταν θα βλέπει να κινδυνεύει το πλοίο θα αρνηθεί την παροχή βοήθειας από το παράκτιο κράτος. Αυτά όλα
κρίνονται από τα δικαστήρια, δεν κρίνονται ούτε από τους δημοσιογράφους. Εντάξει. Εδώ όμως έχουμε ένα κρατούμενο, ότι όλοι αυτοί είναι μέλη ενός κυκλώματος διακίνησης εκατομμυρίων δολαρίων. Να μην πω δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων. Ναι, είναι ένα οργανωμένο έγκλημα, και όταν λέμε οργανωμένο έγκλημα, πάλι το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ποινικό δίκαιο έχει καθορίσει την έννοια του οργανωμένου εγκλήματος. Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό το οποίο έχει δομή, επιχειρησιακή δομή, ιεραρχική δομή, και επίσης έχει και κατανομή ρόλων. Μάλιστα. Όπως είδατε, δεν κάλεσε ο πλοίαρχος την αρχή του παράκτιου κράτους. Βάλανε μία ΜΚΟ να καλέσει και να δώσει το σήμα ότι κινδυνεύει. Είναι όλοι στο κόλπο. Είναι κατανομή ρόλων. Δεν μου λέτε... Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Και αυτό, κυρία Μαυρομάτη... Η ΜΚΟ είναι την ποινική δικαιοδοσία. Αυτό μόνο φοβούνται. Γιατί? Διότι η παράνομη θαλάσσια μεταφορά και η παράνομη διακίνηση είναι χαμηλού κινδύνου διεθνής επιχείρηση. Ενώ τα ναρκωτικά και τα όπλα είναι υψηλού κινδύνου διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν μου λέτε, κυρία, το κατάλαβα. Και πού πρέπει να εστιαστεί. Μάλιστα, η δημοσιογραφική έρευνα. Κυρία Μαυρομάτη, να εστιαστεί εκεί. Ωστόσο, υπάρχει και ένα αντίρρητο γεγονός. 600 άνθρωποι είναι στον πάτο της θάλασσας. Ποιος ευθύνεται? Πριν φτάσω στο ποιος φταίει, μπορούσαν να σωθούν αυτοί 600 άνθρωποι, και με βάση ποια συνθήκη και ποιο κανονισμό ή με ποια φτενέργεια? Αυτό θέλω να μου πείτε. Κοιτάξτε, διότι με οι ποιο κανονισμοί... τρόπο μπορούσαν να σωθούν οι άνθρωποι, σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν δύο κανόνες τους οποίους όφιλε να εφαρμόσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Συναποφασίζει και το Υπουργείο Εξωτερικών, συναποφασίζει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν συναρμοδιότητες. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα όπως νομίζετε. Δεύτερον, για να γίνει η αρρωγή και διάσωση, έχουμε δύο σκέλη. Αφενός ότι το πλοίο αυτό είχε κάποιον πλειοκτήτο, ασχέτως εάν δεν το γνωρίζουμε, και υποτίθεται ότι είχε και κάποιον πλοίαρχο. Δεν ξέρουμε αν ήταν πλοίαρχος και τι ήταν. Πάντως κάποιος έδωσε ρητή εντολή ότι εγώ δεν θέλω αρρωγή. Από τη στιγμή λοιπόν από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, από πλευράς σύμβασης του 1910 για την αρρωγή και τη διάσωση, δεν μπορεί να παρέμβει αυτόκλητα κάποιος εάν ο πλοίαρχος του πει όχι. Διότι ο πλοίαρχος έχει απόλυτη εξουσία στο πλοίο. Σε ένα εκπροσωπεί τον πλοιοκτήτη. Κυρία Μαυρομάτη, βοηθήστε με λίγο. Πρέπει να γίνουν σαφή αυτά. Είναι διοίκηση αλωτρίων όταν μισό. Παρεμβαίνει σε ξένη περιουσία. Καλά το λέτε. Αλλά σας παρακαλώ λιγάκι, κόψτε τον ιρμό, γιατί έχετε τέτοιο πακτολό γνώσης που ορισμένες φορές πρέπει να σας προλάβω. Καλά τα λέτε όλα αυτά. Υποκανονικές συνθήκες. Εδώ έχεις ένα φύση και θέση. Παράνομο πλοίο, με παράνομο πλήρωμα, με παράνομους επιβάτες. Πέστε το όπως θέλετε. Όλη η επιτομή της παρανομίας στα πλαίσια της διακίνησης. Συγκεντρωμένη σε αυτή τη μεταφορά. Θα κάθεσαι κάτω με το βιβλίο, το manual by the book. Αυτό λέει ο κανονισμός. Εγώ σας ρωτώ, είναι καταφανές παρανομία. Μπορείς να παρέμβεις? Αυτό σας ρωτώ. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να παρέμβεις στην παρανομία. Σας λέω, εάν παρέμβεις, έχεις ορισμένους κανόνες. Δεν μπορείς να παρέμβεις τους κανόνες. Και να σας πω και κάτι. Ακόμη και αν είναι. Συγγνώμη. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα η πρόκληση ναυαγίου. Εάν λοιπόν παρενέβαινε και δεν ελάμβανε υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες, όλα τα σχετικά με το πλοίο, εννοούμε τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου, και εάν η παρέμβασή τους προκαλούσε το ναυάγιο του πλοίου και δεν προεκλήθηκε όπως προεκλήθηκε, δεν προλαβαίναν να το σώσουν, και με το που το προσεγγίζανε, επειδή είχε τόσο μεγάλη αστάθεια και δεν είχε και κανέναν εξοπλισμό και δεν είχε και καμία συντήρηση και δεν είχε καμία λειτουργικότητα, εάν με το που προσέγγιζε το οποιοδήποτε σωστικό μέσο της ελληνικής διοίκησης, με τον ελαφρύ κυματισμό προκαλούσε τη βύθιση του πλοίου πριν βυθιστεί μόνο του. Τότε ξέρετε τι θα γινόταν με το άρθρο 277 του ποινικού κώδικα? Θα πηγαίναν όλοι δεμένοι μέσα. Ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα όμως... Ήτανε πρόκληση ναυαγίου. Το αποτέλεσμα... Δεν μπορεί κανένας να αποφασίσει αυτό που λέτε εσείς, ότι κινδύνευαν κάποιοι άνθρωποι κυρία και να παρέβει. Πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις περιστάσεις. Προφανώς να τις λάβει. Δεν είπαμε να παραπαρεύει έτσι μπαμ καουμπόικα. Κυρία Μαυρομάτη, βοηθήστε με λίγο. Έχει εφαρμόσει όλους τους κανόνες και όλες τις διαδικασίες. Βοηθήστε, πιστεύετε. Δεν το ξέρουμε, μένει να το δούμε. Προσέξτε όμως τώρα τι σας ρωτώ. Το αποτέλεσμα
πλάσμα ήταν 600 άνθρωποι στο βυθό. Είτε έτσι, ναι, είτε αλλιώς. Εγώ σας ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν λέγεται δίκαιο της ανάγκης, δεν ξέρω τι λέγεται. Σας ρωτώ, είναι καταφανώς από το ενεκκίνησή του μέσα στην παρανομία. Ναι. Έφτασε εκεί που έφτασε. Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει, δηλαδή αυτό μου λέτε, έναν εμφανές δημόσιο κίνδυνο, παύλα, θάνατο, φέρετρο κτλ. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς, γιατί αυτό λένε οι κανονισμοί. Κοιτάξτε, μπορούσε να το σταματήσει, σας είπα και προηγουμένως, εάν η άρνηση του πλοιάρχου θεωρούταν αθέμητη και όντως το πλοίο βρισκόταν σε κίνδυνο και θα έπρεπε να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας και πλοίου και επιβατών. Αλλά σε αυτό έχει αποκλειστική διακριτική ευχέρεια η διοίκηση του παράκτιου κράτους και σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, δηλαδή τους διεθνείς κανόνες, και σύμφωνα με τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Δηλαδή πλοίο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο αποφασίζει, αξιολογεί με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχουν και κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου, τα οποία έχει εκδώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, που η διοίκηση της Ελλάδος, δηλαδή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κέντρο Συντονιστικού Ελέγχου, όφιλε να λάβει υπόψη του. Λοιπόν, στην αναφορά που θα κάνει, θα δούμε εάν αυτά τα κριτήρια και η αξιολόγηση του κινδύνου και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ήταν σύνομες ή και έγινε κάποια παραβίαση ή έγινε κάποια αμέλεια και δεν έσωσαν το πλοίο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, σύμφωνα με τους κανόνες που γνωρίζω και τις διαδικασίες και σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση που έχω δει του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που λέει ώρα προς ώρα τι ακριβώς έκανε, διότι δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, διότι υπάρχουν δεσμευτικές διαδικασίες, έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες οι οποίες έπρεπε να ακολουθήσει, ούτως ώστε να μην προκαλέσει το Υπουργείο το ναυάγιο. Μισό λεπτό, κυρία Μαυρομάτη, εσείς καλά κάνετε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί πέρα από τα νομικά, εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα. 600 άνθρωποι βρέθηκαν στον πάτο. Σας ξαναρωτώ και βλέπετε ότι επιμένω. Καταρχάς, ναι, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, με συγχωρείτε. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η μία με την άλλη, είναι κόντρα. Έχουν αντιφάσεις. Πολλές αντιφάσεις. Εάν εσείς εξακολουθείτε να επιμένετε στην πρώτη, πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη δεν υπάρχει καμία αναφορά περί μικρού κάβου για να δουν τι συμβαίνει. Στη δεύτερη δεν υπάρχει καμία αναφορά περί καταγραφής από κάμερες. Όλα αυτά αλλάξανε σε 48 ή 4 μέρες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επιμένω, βλέπετε ότι επιμένω. Ένα πλοίο που είναι φέρετρο, συμφωνήσαμε σε αυτό. Έχει φύγει κατά παράβαση κάθε έννοιας αξιόπλο. Είναι συνεννούμε σε αυτό, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι, να το πω έτσι απλά, ακόμη και αν δεν βούλιαζε, είναι κίνδυνος δημόσιος, να το πω, και για τα άλλα παραπλέοντα. Μάλιστα. Είναι κίνδυνος που προσβάλλει το δημόσιο συμφέρον και του παράκτου. Θέλετε να μου πείτε ότι χώρες παράκτιες με τρελή εμπειρία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα, με τρελή εμπειρία στο τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν μπορούν να αξιολογήσουν και δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουν, να πάρουν τον κόσμο ή να μην τον πάρουν τον κόσμο, να πετάξουν δεκάδες σωσίβια με επαρκή σωστικά, καταρχάς για να σωθεί ο κόσμος όσο το δυνατόν περισσότερος, και κατά δεύτερο μετά να συλλάβουν και όλους αυτούς που είναι ένα διεθνές κύκλωμα με χώρες μέσα, επειδή το γράμμα του νόμου, του IMO, του ένα του άλλου προβλέπει ένα πρωτοκολλό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η αξιολόγηση του κινδύνου, σας ανέφερα προηγουμένως, είναι αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ελληνικού κράτους. Το πώς έκανε την αξιολόγηση του κινδύνου και αν έπρεπε να πετάξει σωστικά μέσα ή δεν έπρεπε να πετάξει σωστικά μέσα, διότι αυτοί δεν είχαν που έπρεπε να έχουν και σωστικά οι επιβάτες. Τίποτα δεν είχαν. Τον τρόπο κατά τον οποίο θα έκανε την επιχείρηση, αυτό χρειάζεται να ξέρουμε όλες τις περιστάσεις. Δεν μπορεί να αποφασίσουμε εμείς, διότι όλη η διεθνής νομοθεσία προβλέπει ότι είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, της αρμόδιας διοίκησης του παράκτιου κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα ή δεν είναι. Εάν αυτό η απόφασή του ήταν σωστή ή λάθος, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε η πολιτική. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι έχουμε... Αλλά ότι έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια και κανείς δεν μπορεί να παρέμβει, αυτό το προβλέπουν ρητά και η διεθνής και η κοινοτική νομοθεσία. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα
για την εξουσία την οποία έχει η διοίκηση. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό ισχύει και για τα πολεμικά πλοία? Μια ιταλική φρεγάτα ή μια ελληνική φρεγάτα θα μπορούσαν να το έχουν σταματήσει? Αυτό θα πρέπει να δώσει εντολή το παράκτιο κράτος. Το παράκτιο κράτος, σας λέω, αποφασίζει τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να σώσει ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία, μπορεί να χρησιμοποιήσει αεροπλάνα, μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπλέοντα πλοία, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πάντα. Αλλά αυτό είναι στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια αξιολόγησης κινδύνου και αξιολόγησης σωστικών μέσων. Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω για το αν κινδύνευαν, αν θα μπορούσαν πολεμικά πλοία να κάνουν σκληρό έλεγχο. Να το πλευρίσουν αριστερά-δεξιά και να του κάνουν έλεγχο. Θα μπορούσαν? Έλεγχο δεν μπορεί να κάνει το πλοίο, το πολεμικό. Όχι. Πολεμικό πλοίο δεν μπορεί. Οι διοικήσεις των κρατών κάνουν έλεγχο. Εντάξει, εντολή θα πάρουν. Μην κολλήσετε εκεί. Θα πάρουν εντολή. Προφανώς δεν το κάνει ο καπετάνιος του πολεμικού από το κεφαλιού του. Δεν κινείται από το κεφάλι του, εννοείται. Λέω, δεν θα μπορούσε. Δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να είναι αξιωματούχος της διοίκησης του παράκτιου κράτους, εφόσον είναι μέσα στην ΑΟΣ, στην αποκλειστική του οικονομική ζώνη. Εμείς δεν έχουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι, άλλο ρωτώ. Αυτό παίρνει εντολή από τη διοίκηση του παράκτιου κράτους. Ας πούμε αυτό που λέτε εσείς, εντολή θα μπορούσαν να έχουν λοιπόν και να κάνουν έλεγχο? Αυτό σας ρωτώ. Ποιο δικαίωμα? Όχι, δεν κάνει το πολεμικό πλοίο. Μα είναι καταφανώς, είπατε, ένα παράνομο και φέρετρο και παράνομο πλοίο. Δεν μπορεί να κάνει. Αυτή την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό. Αρμοδιότητα έχουν οι διοικήσεις των κρατών μελών. Κυρία Μαυρομάτη. Συγγνώμη. Δεν έχουν δικαίωμα όλα τα παραπλέοντα πλοία, είτε είναι πολεμικά είτε. Κυρία Μαυρομάτη, ελληνικά μιλώ. Αρρωγή μπορούν να προσφέρουν. Ελληνικά σας μιλάω και νομίζω καταλάβατε τι εννοώ. Εάν παίρναν εντολή, μπορούσαν να κάνουν έλεγχο? Όχι, δεν θα δώσει καμία διοίκηση εντολή σε πολεμικό πλοίο να μπει μέσα να κάνει έλεγχο. Γιατί? Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί? Μα δεν μπορεί να το κάνει το μέλος του πληρώματος του πολεμικού πλοίου ή ο πλοίαρχος του πολεμικού πλοίου, και σε καμία περίπτωση εάν αρνηθεί ο πλοίαρχος, ο οποίος μπορεί να ασκήσει και βία κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Συγγνώμη. Εάν κάποιος με τη βία μπει μέσα και του. Αν το παράκτιο κράτος έχει την υποψία ότι το συγκεκριμένο παράνομο, χωρίς στοιχεία κτλ., μεταφέρει ραδιενεργό υλικό μαζί με τους ανθρώπους, δεν μπορεί να του κάνει έλεγχο? Θα του κάνει έλεγχο, ναι, αλλά θα του κάνει το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, δεν θα του κάνει το πολεμικό πλοίο. Μα άμα είναι δίπλα. Είναι πολεμικό. Γιατί θα σας πει ότι είναι πολεμικό, αυτό πάει με προκάλημα 700 λαθρομετανάστες. Πάει με προκάλημα 700 λαθρομετανάστες να κάνει τρομοκρατικό χτύπημα με τους υπόλοιπους 10. Δεν μπορεί να το κάνει ένα πολεμικό πλοίο δηλαδή? Το πολεμικό πλοίο βεβαίως μπορεί να κάνει τρομοκρατικό χτύπημα. Όχι, όχι. Αλλά σημασία έχει ποιος έχει την αρμοδιότητα να κάνει τον έλεγχο, δηλαδή την ιοψία. Ποιος έχει αρμοδιότητα να κάνει την ιοψία? Ποιος έχει αρμοδιότητα? Το προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάτε για ένα κανονικό πλοίο, αυτό λέμε. Δεν έχει σημασία για οτιδήποτε πλοίο και να είναι. Το ότι θα κάνεις την ιοψία επειδή ο πλοίαρχος αρνείται την αρρωγή και τη διάσωση. Γιατί εδώ μου λέτε για άλλο πράγμα. Άλλο η αρρωγή και διάσωση, άλλο πράγμα ο έλεγχος για τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι άλλο το ένα σκέλος και άλλο το άλλο σκέλος. Μην το μπερδεύετε. Ναι, όμως εσείς εδώ έχουμε ένα πλοίο φάντασμα υποβαθμισμένο, το οποίο μεταφέρει αναξιόπλο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες ενώ είναι αλλιευτικό. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή λέει ότι είμαι σε κίνδυνο. Ποιος έχει και με ποιες διαδικασίες και με ποιους κανόνες μπορεί να παρέμβει? Μπορεί να παρέμβει το παράκτιο κράτος. Με ποιους κανόνες? Με βάση τους κανόνες της Διεθνής Σύμβασης για Αρρωγή και Διάσωση του 1910 και με βάση τους κανόνες για έρευνα και διάσωση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του 1979. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει. Ασχέτως εάν αρνείται, ακόμη και αν αρνείται ο πλοίαρχος και έχουμε την αυτόκλητη αρρωγή, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, προβλέπεται και η αυτόκλητη αρρωγή και διάσωση και στο ένα νομοθετικό πλαίσιο και στο άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά αυτό θα το κάνει η διοίκηση. Άρα είναι απόφαση της διοίκησης. Είναι απόφαση της διοίκησης αποκλειστικά, μου λέτε. Βεβαίως. Το προβλέπουν όλοι οι κανόνες. Μάλιστα. Σας λέω, έχει αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να το κάνει αυτό. Και για τον κίνδυνο να αξιολογήσει και για τα σωστικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει και όλη για την επιχειρησιακή δραστηριότητα αποκλειστικά αποφασίζει η διοίκηση του κράτους. Γι' αυτό λένε ότι
θα πρέπει η διοίκηση του κράτους, του κάθε παράκτιου κράτους, να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, να έχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς το παράκτιο κράτος, η διοίκηση του παράκτιου κράτους επεμβαίνει σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Άρα... Δεν είναι, είναι και η τελευταία λεπτομέρεια ρυθμισμένη, κυρία Σαχίνη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, κυρία Μαυρομάτη, το συγκεκριμένο πλοίο ξεκίνησε από όπου ξεκίνησε, από την Αίγυπτο, μέσω Λιβύης, όχι για να φτάσει κάπου, αλλά με σκοπό να γίνει το ναυάγιο και μάλιστα ανοιχτά της Πυλού. Ούτως ή άλλως θα γινόταν ατύχημα, κύριε Σαχίνη, διότι οι πιθανότητες να γίνει ατύχημα, αυτό είναι ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Το αν θα γινόταν, το θα κατάφερνε να φτάσει στην Ιταλία ή δεν θα κατάφερνε να φτάσει στην Ιταλία και θα γινόταν το ατύχημα στα νερά της Ελλάδος, μάλλον στην, έξω από τα χωρικά, είδα, στην ΑΟΣ της Ελλάδος έγινε. Αυτό ήταν θέμα το οποίο οφείλεται στο ότι δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτό το πλοίο, διότι η θάλασσα, η θαλασσοπλοεία να έχει πάντοτε κίνδυνους. Αυτό που λένε ότι η Μεσόγειος είναι επικίνδυνη θάλασσα, αν είναι η Μεσόγειος επικίνδυνη, τότε ο Ειρηνικός τι είναι? Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχουν οι κανόνες που προβλέπουν ποια κατασκευή θα έχει το πλοίο, ποιο εξοπλισμό θα έχει το πλοίο, ποια κυκλοφορία θα γίνεται, με ποιο τρόπο θα γίνεται η θαλάσσια κυκλοφορία, διότι η θαλασσοπλοεία έχει κινδύνους. Αυτούς λοιπόν τους κινδύνους μπορούμε να τους προβλέπουμε και τους προβλέπουμε. Αλλά όταν έχεις ένα πλοίο το οποίο είναι φάντασμα και είναι και υποβαθμισμένο, άρα πάει κατευθείαν για να έχουμε εκπροθέσεως ανθρωποκτονία ή βλάβη ζωής επιβενώνων. Είτε είναι πλήρωμα, είτε είναι φορτίο, είτε είναι επιβάτες. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που λέτε συμβαίνει. 600 ψυχές χάθηκαν. Μπορούσε να γίνει κάτι για να μην χαθούν στο σημείο που χάθηκαν? Σας λέω, μπορούσε να γίνει από την διοίκηση του παράκτιου κράτους. Αυτό θα αξιολογούσε τι μπορούσε να γίνει. Αυτό θα αξιολογήσει και θα μας το πούνε μετά, όταν θα υποβάλουν την αναφορά τους στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλουν αναφορά. Γιατί μετά, όταν συμβεί ένα ατύχημα, έχει υποχρέωση το κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας να υποβάλει αναφορά. Και αυτή η αναφορά και ο τρόπος που έγινε το ατύχημα και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το ατύχημα θα συζητηθεί και στην Επιτροπή Ασφάλειας του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού, σας πληροφορώ. Πάντα όποιο ατύχημα γίνεται, ώστε συζητιέται για να λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν, διότι ίσως δεν λήφθησαν τα απαιτούμενα μέτρα από την εκάστοτε ναυτική διοίκηση του κάθε κράτους μέλους της διεθνούς κοινότητας. Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να θεσπιστεί, πού έγιναν οι παραλήψεις, πού δεν ελήφθησαν σωστές αποφάσεις. Όλα αυτά θα ερευνηθούν. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει τώρα κανένας μας, εάν δεν έχει όλα τα δεδομένα για το συγκεκριμένο πλοίο, τεχνικά και ουσιαστικά. Διότι δεν είναι μόνο το ουσιαστικό αυτό που επιμένετε εσείς και όλοι οι δημοσιογράφοι, ότι χάθηκαν 600 ψυχές. Καλά, δεν είναι για πέταμα αυτό. Και διαρκώς αυτό κάνουν. Κάθε μερικούς μήνες αυτό κάνουν, φορτώνουν και χάνουν 600 ψυχές για να κερδοσκοπούν, για να παίρνουν το διπλάσιο ναύλο. Σύμφωνοι, κυρία Μαυρομάτη. Από την άλλη, όμως, σε μια εποχή υπερσύγχρονης τεχνολογίας με τέτοια συστήματα, θέλετε να μου πείτε ότι δεν βρέθηκε ένα από τα τόσα των τεσσάρων επιχειρήσεων πολεμικό πλοίο να ειδοποιήσει, έστω αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τα παράκτια κράτη ότι ανεβαίνουν 700 άτομα σε ένα πλοίο φέρετρο? Ειδοποιήθηκε. Πώς δεν ειδοποιήθηκε? Η Ιταλία ειδοποίησε την Ελλάδα. Μετά από 24 ώρες ειδοποίησε η Ιταλία, με καθυστέρηση 24 ώρες, με καθυστέρηση την Ελλάδα και η Ελλάδα και πάει λέγοντας. Εγώ άλλο σας ρωτώ. Πέρασε από το δίχτυ της Λιβύης. Πέρασε. Με τέσσερις επιχειρήσεις παράλληλες. Ένα στρατιωτικό με υπερσύγχρονη τεχνολογία δεν μπορούσε να ειδοποιήσει ότι έρχεται πλοίο 700. Μπορούσε να ειδοποιήσει ότι ένα πλοίο. Δεν ειδοποιήσει όμως. Ναι, αλλά πρέπει να ειδοποιήσει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Έπρεπε να πει ότι υπάρχει ένα πλοίο. Καλά, δεν το βλέπαν με τα συστήματά τους. Το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Μεταφέρει 700 ανθρώπους, είναι αλλιευτικό και το έχουν κάνει επιβετακό και μεταφέρει 700 ανθρώπους, αλλά έχει θέμα ευστάθειας. Το μόνο που μπορούσε να πει το πολεμικό, διότι τα λειτουργικά τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου δεν μπορεί να τα ξέρει το πολεμικό που παραπλέει. Το μόνο που βλέπει το πολεμικό που παραπλέει είναι ότι έχει ένα αλλιευτικό το οποίο είναι υπερφορτωμένο. Μάλιστα. Και αυτό... χωρίς να έχουν σωστά.
τους ήδη αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν μπορούσαν. Σωστά. Αυτό δεν μπορούσαν λοιπόν να το μεταφέρουν στα παράκτη. Μπορούσε να το κάνει, μπορούσε να ειδοποιήσει. Άρα... Μπορούσε να ειδοποιήσει τη διοίκηση. Άρα... Ότι θεωρώ ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, δεν... Το αν θα βρίσκεται σε κίνδυνο ή όχι, επειδή έχει 700 ανθρώπους επάνω, αυτό θα το κρίνει η διοίκηση. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι. Και η έννοια του κινδύνου όπως. Ναι. Κυρία Μαυρομάτη, όμως όπως σωστά είπατε, βασιστήκαμε τελικά στο φόν αλάρμ της ΜΚΟ. Όλοι. Πέσαν από τα σύννεφα μόνο από το φόν αλάρμ. Όλα τα υπερσύγχρονα συστήματα πέρασε και έσταξε η ουρά του γαϊδάρου. Αυτό συνέβη στην πράξη. Ναι, γιατί ο πλοίαρχος δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να. Αφήστε τον πλοίαρχο. Αφήστε τον πλοίαρχο. Ο πλοίαρχος. Προθέσεως βέβαια. Ναι. Ο πλοίαρχος προφανώς ως εγκέφαλος ή μέλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω αν υπήρχε. Ή ως εγκέφαλη της διακίνησης, σιγά που θα το θέλαν. Ίσα-ίσα το αντίθετο θα θέλαν. Είναι προφανές. Ρωτάει άλλος φίλος εδώ. Το γεγονός της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία. Που όπως είπατε όμως δεν έχει ανακήρυξη ΑΟΣ, αλλά έχει από την πλευρά της Ιταλίας ανακήρυξη ΑΟΣ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρέμβαση του Ιταλικού κράτους. Ναι, εάν ήταν μέσα στις περιοχές δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση που είναι για την έρευνα και διάσωση, αν ήταν μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ιταλίας. Διότι για να παρέμβει η κάθε διοίκηση του παράκτιου κράτους, το πρώτο πράγμα το οποίο ερευνά, εάν είναι μέσα στις περιοχές ευθύνης της. Και οι περιοχές ευθύνης καθορίζονται με βάση τη Διεθνή Σύμβαση, αυτή που σας είπα για την έρευνα και τη διάσωση, όπως καθορίζονται και από την πλευρά του ICAO, που έχουμε το τεράστιο θέμα για τις περιοχές ευθύνης για έρευνα και διάσωση, που έχουμε και με την Τουρκία, όπως ξέρετε. Καθορίζονται οι περιοχές ευθύνης. Δεν είναι όποιος θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση, για άσκηση επιχείρηση έρευνα και διάσωση, είναι καθαρά στο παράκτιο κράτος που λέγεται Ελλάδα, σωστά? Σε αυτή την περίπτωση, ναι, ήταν στην δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Επομένως, δεν ισχύει ότι δεν μας αφορά, έφυγε από τη Λιβύη, πάει στην Ιταλία. Δεν μας αφορά το ποιο είπατε, δεν σας κατάλαβα. Ότι αφού έφυγε από τη Λιβύη να πάει στην Ιταλία, δεν εμπλεκόμαστε εμείς αυτό. Δεν ισχύει. Κοιτάξτε, αυτό. Εάν υπάρχει διέλευση, δεν εμπλεκόμαστε εάν δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα είτε ρήπανση του περιβάλλοντος. Όχι. Λέω εδώ που υπάρχει το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Μιλάω για το συγκεκριμένο γεγονός τώρα. Δεν λέω γενικά και αφαιρετικά. Διότι ακούστηκε. Το συγκεκριμένο πλοίο, από ό,τι ελέγχθη, είπε ο πλοίαρχος ή οποιοδήποτε τέλος πάντων από εκεί μέσα, ότι εγώ δεν θέλω καμία βοήθεια, ότι εγώ δεν είναι λιμάνι προορισμού μου. Ή κάποιο λιμάνι της Ελλάδος, ο προορισμός μου είναι να φτάσω σε κάποιο λιμάνι της Ιταλίας. Άλλο εγώ κάνω διέλευση, διέρχομαι από την Ελλάδα. Ναι. Από τη στιγμή που έσκασε το θέμα, σας ρωτώ, κυρία Μαυρομάτη, όχι από τη στιγμή που έλεγε ο καπετάνιος κάνω διέλευση, διότι υπάρχει και άλλη καταγραφή σήμερα στο BBC από το φορτηγό πλοίο το ελληνικό που ήταν κοντά, ότι αυτό παρέμενε 12 ώρες ακινητοποιημένο. Καμία διέλευση δεν έκανε. Καταλάβατε, γι' αυτό σας ρωτώ. Εκεί ποιος ασκεί την έρευνα και διάσωση ως χώρος ευθύνης? Η Ελλάδα, δεν είναι ότι δεν μας αφορά. Η Ελλάδα. Να πάνε η Ιταλία, αυτό σας ρώτησα. Μάλιστα. Η Ελλάδα ασκεί δικαιοδοσία και σας είπα με βάση το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και για την αρρωγή και τη διάσωση με βάση τη Διεθνή Σύμβαση του 1910 και με την έρευνα και διάσωση που είναι η Σύμβαση του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Που προβλέπει τους κανόνες και τις διαδικασίες έρευνας και διάσωση που είναι η Σύμβαση του 1979. Αυτά καθορίζουν πώς γίνεται και η αρρωγή και η διάσωση και η έρευνα και η διάσωση. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει. Κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες. Ρωτήστε σας παρακαλώ την κυρία Μαυρομάτη, από τη στιγμή που υπάρχουν πληροφορίες ότι τουλάχιστον 300 από τους επιβαίνοντες ήταν από το Πακιστάν. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς καταθέτουν ότι φύγαν από το Πακιστάν, πήγαν Τουρκία, από Τουρκία Αίγυπτο και μετά από Αίγυπτο Λιβύη. Οι χώρες αυτές, Πακιστάν και Τουρκία, φέρουν ευθύνη? Όχι, διότι αυτοί φύγαν, μπορεί να φύγανε με χαρτιά νόμιμα ή και χωρίς χαρτιά νόμιμα, δεν ξέρω. Αυτοί κάνανε, χερσαία μεταφορά. Μάλιστα. Τι να έχουν ευθύνη, το ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς από τη μία χώρα στην άλλη? Το μόνο το οποίο δεν μπορούν να μας πούν και οι Πακιστανοί οι οποίοι ήταν μέσα, ότι είναι πρόσφυγες. Δεν έχουν το καθεστώς πρόσφυγα, είναι καθεστώς παράνομο μετανάστη. Άλλος φίλος εδώ, ο Βασίλης, λέει: κυρία Μαυρομάτη, το ότι το λιμενικό δεν ήξερε ότι το πλοίο μετέφερε παράνομο φορτίο χωρίς έγγραφα,
Ισχύει αυτό? Αυτά συμβαίνουν μόνο σε μη κανονικά πλοία. Και για ποιο πλοίαρχο μιλάμε? Υπήρχε πλοίαρχος κατά νόμο και δίκαιο σε αυτό το σαπιοκάραβο? Τα πλοία συνδέονται με έγγραφα που δηλώνουν και τα δρομολόγια. Αυτό ήταν κανονικό δουλεμπόριο? Αυτό λέμε. Όχι, δεν ήταν δουλεμπόριο, ήταν εμπορία ανθρώπων. Εντάξει, εμπορία ανθρώπων. Εντάξει, εμπόριο ανθρώπων. Άρα από ποιον καπετάνιο αυτό σας ρωτάει? Αυτό το πλοίο το οποίο κυκλοφορούσε, κακώς κυκλοφορούσε. Αυτό λέμε. Και υπάρχουν συγκεκριμένες. Άρα με ποιον καπετάνιο αυτό σας ρωτάει ο Βασίλης? Κυρία Μαυρομάτη, άρα σας ρωτάει ο Βασίλης, για ποιο καπετάνιο λέμε? Ξέρουμε ότι υπήρχε καπετάνιο. Μα αυτό ακριβώς λέμε. Δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος, ήπιε κάποιος άνθρωπος ότι δεν θέλω βοήθεια, δεν θέλω αρρωγή. Μάλιστα. Δεν άρα, θέλω διάσωση. Επειδή το είπε κάποιος. Αυτό... Τι ήταν αυτός? Αν υπήρχε κανονική σύνθεση πληρώματος ή δεν υπήρχε, με τίποτα. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανονική σύνθεση πληρώματος, ούτε υπήρχε πιστοποιητικό για τη σύνθεση πληρώματος, ούτε υπήρχε κατάσταση για τον επιδενόντων, ούτε υπήρχε έγγραφο για το λιμάνι Απόπλου και για το λιμάνι Προορισμού, τα οποία προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Κυκλοφορία. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχαν. Αλλά δεν το ξέρουμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Μάλιστα. Για να εξετάσουμε όλες τις περιστάσεις, για να καταλήξουμε, για να δικάσουμε την ελληνική διοίκηση τι έκανε και τι δεν έκανε. Αφήστε τις δίκες. Αφήστε τις δίκες και τις καταδίκες. Όχι, ερωτήματα θα θέτουν όλοι. Με συγχωρείτε. Τι, δηλαδή να μην ρωτάμε? Όλα ωραία, όλα καλά. Αυτό όχι, μου λέτε. Θα ρωτήσετε όταν όλα τα στοιχεία. Όχι, τώρα αφού. Μα υπάρχει αυτά. Κυρία Μαυρομάτη, τώρα ελάτε. Γιατί εσείς. Εσείς ξεκινήσατε πρώτοι λέγοντας ότι είναι ένα πλοίο και εγώ συμφώνησα μαζί σας επικίνδυνο και φέρετρο. Δεν έχει έγγραφα, δεν έχει πάρει άδειες, δεν έχει καταθέσει τίποτα, δεν ξέρουμε αν έχει πλοίαρχο, δεν ξέρουμε αν έχει. Δεν έχει όνομα, δεν έχει σημαία. Άρα με ποιον συζητάς πάνω στο πλοίο και δέχεσαι το όχι του ότι είναι αξιόπιστο? Όταν τα ξέρεις όλα αυτά ότι δεν τα έχει. Με συγχωρείτε, δεν είναι ερώτημα? Είναι δική, ερώτημα είναι. Δεν ξέρω τίποτα για αυτό το πλοίο. Δεν δέχεσαι ότι είναι αξιόπιστο. Πώς το δέχτηκες αφού σου είπε δεν θέλω βοήθεια? Μισό λεπτό, κυρία Μαυρομάτη. Αφού το δέχτηκες, σου είπε δεν θέλω βοήθεια και εσύ θεώρησες δεδομένο ότι πλέει προς τα αλλού. Πώς το δέχτηκες ως δεδομένο αυτό, αλλά δεν δέχεσαι τα ερωτήματα? Δέχομαι ότι το πλοίο αυτό είχε σύνθεση. Δεν το ξέρω αν έχει σύνθεση. Δεν το ήξερα τώρα που βυθίστηκε. Μπορεί να υπήρχε κάποια σύνθεση μέσα, κάποιο πιστοποιητικό σύνθεσης πληρώματος. Δεν το ξέρω αυτό. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρχε πλοίαρχος και ότι κάποιος απήντησε από μέσα ότι και αρνήθηκε ρητά την παροχή αρρωγής και διάσωσης. Δεν το ξέρουμε αυτό, εάν υπήρχε πιστοποιητικό σύνθεσης ή έστω και πλαστό πιστοποιητικό, διότι κυκλοφορούν και πλαστά πιστοποιητικά σύνθεσης. Κυκλοφορούν και πλαστά πιστοποιητικά συντήρησης πλοίου. Δεν είναι γνωστά. Δεν ξέρουμε τι υπήρχε πάνω στο πλοίο. Μπορεί να απέπλευσε από το κράτος λιμένος με πλαστά στοιχεία και όχι με γνήσια πιστοποιητικά. Κυρία Μαυρομάτη, όλη η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο δικό μας λιμενικό είναι από τους διασωθέντες αυτόπτες μάρτυρες. Αφού βυθίστηκε το πλοίο, δεν έχουμε έγγραφα. Μισό λεπτό. Αυτοί υπέδειξαν και αυτούς που φερόντουσαν ως υπεύθυνοι του φορτίου. Εγώ δεν θα πω μέλη του πληρώματος, τίποτα. Υπεύθυνοι του φορτίου. Υπεύθυνοι του να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους, διακινητές, πέστε τους έμπορους, ψυχών, πέστε τους όπως θέλετε. Αυτοί τους υπέδειξαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφής. Πώς κάνεις όλους τους χειρισμούς θεωρώντας ως δεδομένο ότι αυτός που σου μιλάει είναι ο καπετάνιος ή κάποιο μέλος του πληρώματος, αλλά εκ των υστέρων με την υπόδειξη των άλλων βλέπεις και συλλαμβάνεις 9 και 10. Θέλω να πω δηλαδή... Εκείνη τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, δεν καλή είσαι κανονισμή το κέντρο και συντονισμού και του Βουργίου Μπορκής Ναυτίλη. Άρα πώς δίνεις βάση... Την ώρα της εξέλιξης της επιχείρησης... Και κυρία Μαυρομάτη, ακούστε με λίγο... Δεν ήξερε τίποτα, ναι, τώρα το ακούστε, μαθαίνει. Ακούστε, εκ των υστέρων, αφού συνέλεξε τους... Εκ των υστέρων, αυτό λέω. Είναι ένα πλοίο άγνωστο σχή. Ακούστε όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ερώτημά μου είναι πολύ σαφές. Διότι εγώ υποστηρίζω εξ αρχής, ασχέτως τι έχουν καταλάβει ορισμένοι κακοπροαίρετοι κατά τη γνώμη μου ακροατές, ότι το λιμενικό σώμα στη χώρα έχει εμπειρία όσο ελάχιστα. Μάλλον δεν το έχουν καταλάβει που το έχω πει. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι το λιμενικό, που περιμένει προφανώς εντολές, δεν λειτουργεί, δεν αυτενεργεί, yeah, δεν yeah, έχει δεν εικόνα βλέποντας 700 τα τσαμπιά κάποιους να λένε «Δε θέμε βοήθεια», κάποιους να λένε «Δε θέμε βοήθεια» το ένα το άλλο και δεν μπορεί να εκτιμήσει μία κατάσταση?
αφού είναι άκρος επαγγελματίας. Σας είπα, ότι έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει και τον κίνδυνο και τα σωστικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Αυτό ακριβώς σας είπα. Μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα, το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κρίναμε ότι συνεχίζει την πορεία του. Δεν ξέρω τι κρίνανε. Α. Δεν ξέρω τι κρίνανε. Δεν ξέρω τις αποφάσεις τις οποίες έλαβαν και με ποια κριτήρια έλαβαν τις αποφάσεις τις οποίες έλαβαν. Ο Δημήτρης λέει εδώ, κυρία Μαυρομάτη, οι περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης ακολουθούν διαφορετική χάραξη από την ΑΟΣ. Είναι έτσι ή όχι? Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να συμπίπτουν. Συνήθως συμπίπτουν. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ πέρα. Πόσο νόμιμη είναι η μεταφορά 750 ανθρώπων από ένα σκάφος μικρότερη κατά τον νόμο χωρητικότητας? Αυτό δεν ήταν επιβατικό καταρχήν, ήταν αλλιευτικό. Δεν ήταν ο σκοπός του να μεταφέρει επιβάτες, δεν ήταν επιβατικό. Υπάγεται σε άλλους κανόνες, τόσο όσο αφορά την κατασκευή του, όσον αφορά τον εξοπλισμό του και όσον αφορά τη χρήση του. Δεν είχε καμία δουλειά να μεταφέρει επιβάτες. Δεν ήταν επιβατικό πλοίο. Τα πλοία τα επιβατικά υπάρχουν στους κανόνες της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ναυσοπλοείας, τη λεγόμενη SOLAS, και υπάρχουν συγκεκριμένοι αυστηρότατοι κανόνες για την μεταφορά επιβατών. Αυτοί επίτηδες από πρόθεση για να σκοτώσουν ανθρώπους ή να προσβάλλουν την υγεία ανθρώπων και να κερδίσουν, μετέφεραν σε αλλιευτικό πλοίο επιβάτες. Αυτό δεν γίνεται. Και αντί όλοι να στραφούν γιατί το αλλιευτικό μεταφέρει επιβάτες, στρέφονται όλοι στο θέμα της αρρωγής και της διάσωσης και της έρευνας και της διάσωσης. Θα στραφούμε και σε αυτό, διότι ένα πλοίο που μεταφέρει ανθρώπινες ψυχές επί κρίμαση με όλα τα στοιχεία παρανομίας πάνω του, αρκούμαστε στο ότι κάποιος είπε δεν θέλω βοήθεια, αλλά στο τέλος κατέληξαν 600 τον πάτο, με συγχωρείτε. Δεν πρέπει να θέσουμε ερωτήματα? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Αλλά αυτό επικεντρώνεται εκεί, ότι κάποιος δεν θέλει βοήθεια. Είναι ένα στοιχείο, το οποίο, ένα κριτήριο το οποίο ελήφθηκε υπόψη από την ελληνική διοίκηση. Όχι από την ελληνική διοίκηση, από τις ελληνικές ειδικήσεις, γιατί είναι συναρμοδιότητες. Σας είπα ότι είναι Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι τέσσερα υπουργεία τα οποία εμπλέκονται σε περιπτώσεις τέτοιες. Λοιπόν, δεν αποφάσισε μόνο του το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτό που σας λέω δεν προκύπτει επειδή σας το λέω εγώ. Αυτό προκύπτει από κανόνες ποιοι συναποφασίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, οι αποφάσεις δεν λήφθηκαν στο γόνατο, όπως θέλουν να λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, όπως σας είπα και επιμένω, με συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένες διαδικασίες. Αλλά είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων οργάνων της εκάστοτε διοίκησης του παρακτήου κράτους. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όχι, και αυτό το αποφασίζουν με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Θα επιτύχουν το σωστικό αποτέλεσμα ή δεν θα το επιτύχουν, εάν χρησιμοποιήσουν αυτά τα σωστικά μέσα ή αυτές τις διαδικασίες? Είναι πολύ κρίσιμη απόφαση την οποία πρέπει να λάβει κάποιος εκείνη τη στιγμή και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που πρέπει να ληφθεί η απόφαση για τις διαδικασίες και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Εάν το έχεις αποφασίσει αυτό, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις. Αν το έχεις αποφασίσει αυτό, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις αποφασίσει και να το αφήσεις να διέλθει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική ναυτική διοίκηση, τουλάχιστον από τους ξέρους, με τους οποίους έχω συνεργαστεί τουλάχιστον 15 χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά η διεύθυνση ναυτιλιακής πολιτικής με την οποία έχω συνεργαστεί και έχω πάει και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στα ευρωπαϊκά όργανα μαζί τους ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, να μην είχαν αποφασίσει τη διάσωση και να μην είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις διαδικασίες που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τη διάσωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Άλλος φίλος με ρωτάει, είμαστε βέβαιοι ότι είχε 700 άτομα πάνω, διότι δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Τίποτα δεν ξέρουμε. Είναι όλα πληροφορίες και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που βάζουν πάντα στο στόχαστρο την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Και αυτό βοηθάει και την Τουρκία, η οποία, όπως ξέρετε, υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Να πει η Τουρκία, με βάση τη Διεθνή Σύμβαση Αρρωγής και Διάσωσης, που πρέπει να υπάρχουν διμερείς συμβάσεις μεταξύ παρακτείων κρατών για την παροχή έρευνας και διάσωσης, που το επιδιώκει χρόνια και τώρα, που θα τη διευκολύνει ο Δένδιας κάνοντας Γενικό Γραμματέα Τούρκο, να λέει ότι χρειάζεται συνεργασία.
και δεν μπορεί αποκλειστικά μόνη της η Ελλάδα. Ενώ εμείς εφαρμόζουμε τις διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού του ΑΙΚΑΟ, που λέμε ότι έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για έρευνα και διάσωση με βάση τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ. Λοιπόν, και αυτό που κάνουν και λένε δημοσιογράφοι και πολιτικοί, βάζουν νερό στο αυλάκι της Τουρκίας. Λοιπόν, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλά, καλά. Νερό βάζουμε και εμείς που δεχόμαστε ότι είναι ασφαλής χώρα. Αφήστε το τώρα αυτό. Είναι συνολικό. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ, που ρωτάει κάποιος εδώ πέρα. Υπήρχε δυνατότητα πολύ πριν το πλοίο εισέλθει στη δική μας δικαιοδοσία να ειδοποιήσουμε τα παράκτια γειτονικά κράτη που είχαν εκείνη την ώρα τη δικαιοδοσία? Το ρωτάω έτσι ώστε. Βεβαίως. Έχουμε και την υποχρέωση και το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, βεβαίως. Βεβαίως, υπάρχουν τα μέσα. Υπάρχουν από τα μέσα, υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν υποχρεώσεις από διεθνούς κανόνες. Βεβαίως υπάρχουν. Υποχρέωση αναφοράς. Άλλος φίλος μου λέει, ξέραμε σε ποιον ή ποια ανήκει το αλλιευτικό, ήταν ενεργό ή μήπως αγοράστηκε ο Σαπάκι τώρα τελευταία? Το γνώριζε? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε έγγραφο κυριότητος, έγγραφο πλειοκτησίας, ούτε έγγραφο διαχείρισης έχουμε, ούτε έγγραφο εκμετάλλευσης έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχει έγγραφο νοιολόγησης? Πού έχει νοιολογηθεί, αν έχει νοιολογηθεί και δεν έχει νοιολογηθεί πουθενά? Ούτε αυτό το ξέρουμε. Το γνώριζε το Υπουργείο Ναυτιλίας, το δικό μας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν από μια μέρα ότι θα φύγει από την Ανατολική Λιβύη? Και όταν έφυγε από το Τομπρούκ, από ένα σημείο και ύστερα, το βλέπαμε στα δικά μας συστήματα? Εάν είχαν τον αρμόδιο εξοπλισμό, ίσως μπορούσαν να τον δουν ως παράκτιο κράτος. Δεν ξέρω τι εμβέλεια έχει, αν έχει εμβέλεια μέχρι τη Λιβύη να βλέπει. Μάλιστα. Τα ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή, τα οποία υποχρεούνται να έχουν με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Μάλιστα. Κύριε Μαυρομάτη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Σας είχα πει μέχρι τις 11 και δεν ρωτώ, αλλά το καταχράστηκα να πάμε μέχρι ενός σημείου, εξαντλώντας με τον τύπο ερωτημάτων ό,τι μπορούσα να σας ρωτήσω, να εκμεταλλευτώ δηλαδή την ευκαιρία, προσπάθησα εξαιτίας των μας. Θα ήθελα να προσθέσω αυτό που είπα στην αρχή, δύο πράγματα θα ήθελα να προσθέσω, ότι πρώτον θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη στο κράτος ζημένος και στο παράκτιο κράτος και στο κράτος σημείας, εάν υπήρχε κράτος σημείας, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δεύτερον, θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη στο πώς επιτρέπουμε η διεθνής κοινότητα να κυκλοφορούν phantom ships και υποβαθμισμένα πλοία. Τρίτον, θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη στη διεθνή κοινότητα, που κατά τα άλλα κλαίει και οδύρεται, γιατί δεν επικυρώνει τη Διεθνή Σύμβαση του Cape Town του 2012, που για πρώτη φορά βάζει ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τα αλλιευτικά πλοία, που με τίποτα δεν θέλουν όλα τα κράτη-μέλη της διεθνής κοινότητας να υπάρχει δεσμευτικό πλαίσιο για τα αλλιευτικά πλοία από την εποχή που έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση, τη Δόρε Μολίνος, που καθορίζει τα επίπεδα ασφαλείας των αλλιευτικών πλοίων. Και επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για την ελληνική πολιτική ηγεσία, αν θέλει να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, η ανακήρυξη της ΑΟΣ αύριο. Της ελληνικής ΑΟΣ, αύριο με προεδρικό διάταγμα. Μου επιτρέπετε για την άσκηση της δικαιοδοσίας της Ελλάδος στα 200 ναυτικά μίλια για την προστασία από ναυτικά ατυχήματα, για προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, όπως έχουν κάνει όλα τα κράτη-μέλη της Μεσογείου. Μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα, έρχεται από το φίλο το Χρήστο. Εάν αποδειχτεί ότι το πλοίο με έναν τρόπο είναι δηλωμένο και μάλιστα στην Ιταλία, αλλάζει το πλαίσιο? Δηλωμένο τι εννοείται, αν έχει νοιολογηθεί. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει νοιολογηθεί στην Ιταλία. Αν έχει νοιολογηθεί στην Ιταλία, έχει ευθύνη και ως κράτος νοιολόγησης, βεβαίως. Υπάρχει ευθύνη ως κράτος νοιολόγησης της Ιταλίας. Μάλιστα. Γιατί το νοιολογεί και απονέμει σημαία η Ιταλία. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη ως κράτος νοιολόγησης, πώς επιτρέπει να κυκλοφορεί ένα πλοίο. Και πώς νοιολόγησε καταρχήν ένα τέτοιο πλοίο, ένα τέτοιο αναξιόπλο πλοίο, πώς το νοιολόγησε? Και πώς το επιτρέπει να κυκλοφορεί, έχει την απαιτούμενη συντήρηση? Όλα αυτά είναι επιθεωρήσεις οι οποίες οφείλει να γίνονται, τουλάχιστον ετήσιες επιθεωρήσεις γίνονται σε αυτά τα πλοία. Και από το κράτος σημαίας και από το κράτος λιμένος. Έχουν ευθύνη οι νεογνώμονες οι οποίοι δίνουν τα πιστοποιητικά των επιθεωρήσεων. Είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο, ασφυκτικό θα έλεγα πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει να κυκλοφορούν αυτά τα πλοία. Αλλά όσοι είναι μέσα μέλη του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, βρίσκουν τρόπους να επιτρέπουν να κυκλοφορούν αυτά τα πλοία και να βγαίνει ΜΚΙΟ και να στέλνει ειδοποίηση ότι κινδυνεύει πλοίο.
Ακούγεται συστηματικά. Έγινε το Μάιο. Έγινε τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Μπορεί να περιμένουμε τον Ιούλιο να γίνει κάποιο άλλο, γιατί λένε από το λιμάνι του το Μπρουκ η καλοκαιρινή περίοδος είναι η κατάλληλη περίοδος για να φεύγουν αλλιευτικά γεμάτα με ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε τον Ιούλιο άλλο ατύχημα. Οπότε να δούμε τότε ποιος θα φταίει. Κέρι Μαυρομάτι, θέλω να την ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ζωντανή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.